Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το Πασόκ με αφετηρία το συνέδριο θα ανακάμψει σταδιακά, διότι όπως τόνισε, οι πολίτες θα αναγνωρίσουν τη μεγάλη του συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας και απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα μέλη του κόμματος προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο βουλευτής Αρκαδίας κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ για την πολεμική εναντίον του Πασόκ και του Ευάγγελου Βενιζέλου και υποστήριξε ότι τις επόμενες μέρες θα αποκαλυφθεί ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είχε οργανωμένο σχέδιο για την κατάρρευση του Πασόκ και της κυβέρνησης με όχημα τη λίστα Λαγκάρντ και τις αποκαλύψεις που διαραίονταν ότι θα υπάρξουν. Από τη χθεσινή διαδικασία δεν έλειψε η κριτική εκ μέρους μελών όσον αφορά την πολιτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το Πασόκ να σηκώσει το κύριο βάρος των αντιλαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται, όπως τονίστηκε. Ενώ μεγάλος επίσης προβληματισμός εκφράστηκε και για τη σκοπιμότητα συμμετοχής του Πασόκ στην συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι εδώ οι υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι έδωσαν τον αγώνα τους στην πιο δύσκολη στιγμή για το Πασόκ, γνωρίζοντας την τύχη τους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Τέτοιες μάχες δεν έχουν ξαναδώσει, δεν έχουν ξαναδοθεί στα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, στο Πασόκ πάντα γνωρίζαμε ότι αυτοί που ήταν υποψήφοι βουλευτές είχαν μετά τις εκλογές και μία θέση κάπου αλλού. Οι άνθρωποι σήμερα έδωσαν τη μάχη για τις ιδέες και τις απόψεις και για το Πασόκ και την παράταξη. Και νομίζω ότι αξίζει όλοι να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αξίζει πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας να το πούμε αυτό. Το επόμενο προσυνεδριακό βήμα στο Βόλο είναι η εκλογή συνέδρων από τις οργανώσεις για να συμμετέχουν στο συνέδριο που θα γίνει στο τέλος του Φλεβάρι στην Αθήνα.